Η επιχειρηματικότητα δίνει το παρόν υπό τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, τόνισε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, Βασίλης Γιώργαρης. Εδώ στην 85η έκθεση της Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, με τα μέτρα ασφαλείας και την προστασία της δημόσιας υγείας, από ό,τι βλέπετε, σε όλους τους χώρους. Έτσι και εδώ βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο περίπτερο της περιφέρειας Πελοποννήσου, που φιλοξενεί τα επιμελητήρια με προϊόντα από κορινθιακές επιχειρήσεις αλλά και από τα υπόλοιπα επιμελητήρια της Πελοποννήσου. Είμαστε εδώ να δώσουμε το παρόν η επιχειρηματικότητα, ότι μέσα σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες η επιχειρηματικότητα θα υπάρχει, θα επιχειρούμε και θα έχουμε ένα καλύτερο αύριο για όλες τις επιχειρήσεις. Βλέπουμε ότι υπάρχει αρκετός κόσμος, ιδίως και το Σαββατοκύριακο, που επισκέπτεται την έκθεση και την προηγούμενη εβδομάδα αλλά και αυτό το Σαββατοκύριακο, και ευελπιστούμε να κλείσει αύριο με θετικά αποτελέσματα και για τις κορινθιακές επιχειρήσεις. Μόνο θετικά θα είναι τα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας, υπογράμμισε ο προϊστάμενος του αναπτυξιακού οργανισμού ΟΤΑ Πάρνωνας ΑΕ, Δημήτρης Κολινιώτης. Βρισκόμαστε στο περίπτερο της περιφέρειας Πελοποννήσου, που φιλοξενεί τα 5 επιμελητήρια του νομού, παραδοσιακά τοπικά προϊόντα. Το περίπτερο είχε και δύο επισκεψιμότητα. Έκανε ιδιαίτερο ενδιαφέρον το στήσιμο του περιπτέρου, το οποίο βλέπετε είναι πολύ καλέσθητο. Τα προϊόντα τα οποία εκθέτουμε και έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα και είναι πάρα πολύ ποιοτικά. Πέρασαν από εδώ διάφοροι πολιτικοί παράγοντες όλο το διάστημα που είμαστε εδώ στην έκθεση. Και πιστεύω ότι ήταν πολύ σημαντική η παρουσία της περιφέρειας Πελοποννήσου στην έκθεση αυτή.